Νεκρός ανασύρθηκε ένα άντρα έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου σε σταθμευμένο όχημα στο Μενίδι. Ήταν λίγο μετά τι 9.30 το βράδυ όταν η πυροσβεστική κλήθηκε για ένα αμάξι, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή τη Λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Αγίων Ταξιαρχών και για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμή τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με δέκα πυροσβέστες οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά αλλά έβγαλαν από μέσα απανθρακωμένο τον οδηγό του οχήματος. Ερωτηματικά προκύπτουν τόσο από το γεγονός ότι το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο όσο και από την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σωρός του επιβάτη η οποία έφερε εκτεταμένα εγκάβματα με αποτέλεσμα ακόμη και το φύλλο να αναγνωρίζεται με δυσκολία. Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ, καθώ δύο ώρε αργότερα το κέντρο επιχειρήσεων τη πυροσβεστική δέχθηκε κλίση για μια νέα φωτιά σε όχημα επί τη οδού Ιωάννη Ρίτσου στο Μενίδη, σε απόσταση μόλι ενό χιλιόμετρου από το πρώτο συμβάν. Την έρευνα για τι συνθήκε κάτω από τι οποίε προκλήθηκε η πρώτη πυρκαγιά στο Μενίδη διενεργεί η ελληνική αστυνομία, ενώ το αυτοκίνητο εξετάζεται από τι αρχέ.